Στη Λάρισα, στον αγώνα της τοπικής ομάδας με τον Μπαρσεραϊκό για τη Football League, εκτυλήθηκαν εικόνες ντροπής που είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή του για περισσότερο από μία ώρα. Ο πρόεδρος της Λάρισας, Κώστας Πυλαδάκης, εκτός εαυτού, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε φραστικά στον διαιτητή Παπαπέτρο και στους βοηθούς του που είχαν λανθασμένες υποδείξεις βάρος της ομάδας του. Η ένταση κλιμακώθηκε με παδούς της Λάρισας να εισέρχονται στο γήπεδο και τους διαιτητές να τρέχουν στα αποδυτήρια για να προφυλαχθούν, ενώ ένας οπαδός κλώτσε τον επόπτη πριν αυτός καταφύγει στη φυσούνα. Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων απέδρεψε στα χειρότερα και ο αγώνας παροδία ολοκληρώθηκε μετά από διακοπή 75 λεπτών με νικήτρια 1-0 την ομάδα των Σερών.